Σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε πώς να βρίσκουμε τις συντεταγμένες ενός διανύσματος όταν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των άκρων του. Πριν υπολογίσουμε τις συντεταγμένες αυτού του διανύσματος αβ, ας θυμηθούμε τον τύπο που μας δίνει τις συντεταγμένες του αθροίσματος δύο διανυσμάτων. Έχουμε ένα διάνυσμα με συντεταγμένες χ1 ψ1, ένα διάνυσμα με συντεταγμένες χ2 ψ2. Το άθροισμα των δύο διανυσμάτων θα έχει συντεταγμένες χ1 και χ2, ψ1 και ψ2. Επίσης, αν αφαιρέσουμε τα δύο διανύσματα, οι συντεταγμένες της διαφοράς τους θα είναι χ1-χ2, ψ1-ψ2. Θέλουμε τώρα να βρούμε τις συντεταγμένες του διανύσματος αβ σε αυτό το σχήμα. Παρατηρούμε ότι οι συντεταγμένες του α είναι 4,6 και του β είναι 9,8. Για να βρούμε τις συντεταγμένες του αβ, το διάνυσμα αβ, σχεδιάζουμε τις διανυσματικές ακτίνες του σημείου α και του σημείου β. Θυμόμαστε τον τύπο, το αβ είναι ίσο με τη διανυσματική ακτίνα του πέρατος μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής. Το διάνυσμα όμικρον β έχει συντεταγμένες 9,8, όπως και το σημείο β, αφού το διάνυσμα έχει για αρχή την αρχή των αξώνων όμικρον. Το διάνυσμα όμικρον β λοιπόν είναι το 9,8, μείον αφαιρούμε το διάνυσμα όμικρον α που είναι το 4,6, και αν κάνουμε αυτή την πράξη σύμφωνα με τον τύπο της θεωρίας που αναφέραμε προηγουμένως, 9 μείον 4 μας κάνει 5 και 8 μείον 6 μας κάνει 2. Αυτές είναι οι συντεταγμένες του διανύσματος αβ, 5,2. Βλέπετε το 5 και το 2 να έχουν κάποιο νόημα σε αυτό το σχήμα? Φαντάζομαι το μαντέψατε εύκολα ότι για να κινηθούμε από το α στο β θα μετακινηθούμε 5 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες πάνω. Ή αλλιώς η προβολή του αβ πάνω στον άξονα των χ είναι αυτό εδώ το διάστημα που έχει μήκος 5 και η προβολή του αβ πάνω στον άξονα ψ των ως ψ είναι αυτό το διάστημα που έχει μήκος 2. Θα μπορούσε βέβαια οι συντεταγμένες να βγουν και αρνητικές, θα το εξηγήσουμε λίγο αργότερα. Ας διατυπώσουμε τώρα το θεώρημα που μας δίνει τις συντεταγμένες του διανύσματος με γνωστά άκρα. Έστω α ένα σημείο που έχει συντεταγμένες χ1 ψ1 και β ένα σημείο που έχει συντεταγμένες χ2 ψ2. Τη σημειώνω και στο σχήμα. Για το διάνυσμα αβ ισχύει ότι το αβ έχει συντεταγμένες χ2 μείον χ1, ψ2 μείον ψ1. Όπως είδαμε προηγουμένως, 9 μείον 4 μας κάνει 5, 8 μείον 6 μας κάνει 2. Θα αποδείξουμε τώρα αυτό τον τύπο. Θα κάνουμε περίπου το ίδιο που κάναμε στο προηγούμενο συγκεκριμένο παράδειγμα. Το διάνυσμα αβ είναι ίσο με τη διανυσματική ακτίνα του πέρατος με σημείο αναφοράς το όμικρον μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής. Το διάνυσμα όμικρον β έχει συντεταγμένες χ2 ψ2. Το διάνυσμα όμικρον α έχει συντεταγμένες χ1 ψ1. Χ2 ψ2 μείον χ1 ψ1 και αυτό μας κάνει χ2 μείον χ1, ψ2 μείον ψ1. Αυτές είναι οι συντεταγμένες του διανύσματος αβ. Αποδείξαμε λοιπόν ότι η τετμημένη του αβ είναι ίση με την τετμημένη του πέρατος β μείον την τετμημένη της αρχής α. Και η τεταγμένη του αβ θα είναι τεταγμένη του πέρατος β μείον την τεταγμένη της αρχής α. Για να βρούμε τις συντεταγμένες του διανύσματος αβ θα πούμε έναν πιο απλό τρόπο υπολογισμού βλέποντας εδώ αυτό το παράδειγμα. Για να βρούμε τις συντεταγμένες του αβ, το 5 δηλαδή την τετμημένη του και το 2 την τεταγμένη του, αρκεί να σκεφτούμε πόσες μονάδες θα κινηθούμε οριζόντια και πόσες κατακόρυφα για να πάμε από το α στο β. Πρώτα κινούμαστε οριζόντια. Αν πηγαίνουμε δεξιά έχουμε ένα θετικό αριθμό για τετμημένη. Αν πηγαίνουμε αριστερά έχουμε αρνητικό όπως θα δούμε. Αν πηγαίνουμε προς τα πάνω έχουμε θετική τεταγμένη, αν πηγαίνουμε προς τα κάτω έχουμε αρνητική τεταγμένη. Γράφουμε λοιπόν και ένα μπακαλίστικο τρόπο για να βρούμε τις συντεταγμένες ενός διανύσματος αβ. Σκεφτόμαστε πόσες μονάδες θα μετακινηθούμε οριζόντια και πόσες μονάδες κατακόρυφα για να πάμε από το α στο β. Θα πούμε και ένα παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε το σημείο γ 5,4, αυτό, και το δέλτα να είναι το 8,2. Να βρούμε τις συντεταγμένες του γάμα δέλτα.
Οι στενταγμένες του γάμα δέλτα σύμφωνα με τον τύπο της θεωρίας που μόλις αποδείξαμε θα είναι χ δέλτα μείον χ γάμα, κόμμα ψ δέλτα μείον ψ γάμα, δηλαδή 8-5, 2-4, δηλαδή 3-2. Αν παρατηρήσουμε το διάνυσμα γάμα δέλτα και σκεφτούμε για να μετακινηθούμε από το γάμα στο δέλτα μόνο κινούμενοι οριζόντια ή κατακόρυφα, θα κινηθούμε οριζόντια από το γάμα προς τα δεξιά 3 μονάδες και κατακόρυφα προς τα κάτω 2 μονάδες. Άρα οι στεταγμένες του γάμα δέλτα είναι 3-2. Το μείον επειδή θα μετακινηθούμε προς τα κάτω. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα, το εψιλον-ζ. Μπορούμε να βρούμε τις στεταγμένες του χωρίς να κάνουμε αναλυτικά τις πράξεις. Σκεφτόμαστε ότι για να πάμε από το ε στο ζ μετακινούμαστε οριζόντια 2-4 μονάδες αριστερά, άρα η τετμημένη θα είναι μείον 4, και στη συνέχεια 2 μονάδες κατακόρυφα προς τα κάτω, άρα η τεταγμένη θα είναι μείον 2. Θα μπορούμε λοιπόν να βρίσκουμε τις στεταγμένες ενός διανύσματος είτε εφαρμόζοντας τον τύπο της θεωρίας και κάνοντας αναλυτικά τις πράξεις, αλλά ακόμα καλύτερα μπορούμε σε πολλές περιπτώσεις να το γράφουμε κατευθείαν αν εξοικειωθούμε με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Υπάρχει όμως ένας ακόμα ευκολότερος τρόπος για να βρούμε τις στεταγμένες του αβ. Αν κατασκευάσουμε ένα διάνυσμα ίσο με το αβ που να έχει όμως αρχή την αρχή των αξώνων. Αναγκαστικά για να το σχεδιάσουμε θα πρέπει να μετρήσουμε ότι για να πάμε από το α στο β θα πάμε 5 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες πάνω. Οπότε ξεκινώντας από το ομικρόν θα πάμε 5 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες πάνω και θα κατασκευάσουμε το διάνυσμα ομικρόν β τόνος. Και παρατηρούμε ότι το διάνυσμα αυτό έχει στεταγμένες 5,2. Οπότε χωρίς να κάνουμε καμία πράξη μπορούμε να πούμε ότι το διάνυσμα αβ έχει στενταγμένες 5,2. Γιατί είναι ίσο με αυτό το διάνυσμα που προφανώς αφού έχει αρχή του την αρχή των αξώνων έχει στενταγμένες 5,2. Ίδιες συντεταγμένες δηλαδή με το σημείο β τόνος. Ομοίως για τις στενταγμένες του διανύσματος γαμα δέλτα, για να σχεδιάσουμε ένα ίσο διάνυσμα με το γάμα δέλτα που να έχει αρχή του την αρχή των αξώνων, μετράμε αναγκαστικά 3 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες κάτω. Ξεκινάμε από το όμικρον, πάμε 3 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες κάτω και έτσι έχουμε το διάνυσμα όμικρον δέλτα τόνος, το οποίο όμικρον δέλτα τόνος είναι ίσο με το γάμα δέλτα και τι στενταγμένες έχει, στενταγμένες 3,2. Γράφουμε λοιπόν ότι το γάμα δέλτα διάνυσμα έχει στενταγμένες 3,2 χωρίς να εφαρμόσουμε κανένα τύπο, απλά σχεδιάζοντας το διάνυσμα όμικρον δέλτα τόνος ή μπορούμε και ακόμα να μην το σχεδιάσουμε. Να το σκεφτούμε, μετρώντας εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τέλος, σχεδιάζουμε ένα διάνυσμα ίσο με το εψιλον-ζ που να έχει αρχή την αρχή των αξώνων. Παρατηρούμε ότι από το εψιλον πάμε 4 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες κάτω, οπότε ξεκινώντας από εδώ πάμε 4 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες κάτω και έχουμε το όμικρον ζ τόνος. Επειδή λοιπόν το εψιλον ζ είναι ίσο με το όμικρον ζ τόνος, είναι προφανές ότι οι συντεταγμένες του εψιλον ζ είναι ίσες με τις συντεταγμένες του όμικρον ζ τόνος, δηλαδή είναι μείον 4,-2. Ο καθένας επιλέγει το πώς θέλει να σκεφτεί και να βρίσκει τα διανύσματα, μπορεί πάντως να γράφει κατευθείαν τις στενταγμένες απλώς κοιτάζοντάς τα.